παρελθόν θα αποτελούν τους επόμενους μήνες οι εικόνες των πλημμυρικών φαινομένων που σχεδόν κάθε χειμώνα παρουσιάζει το λιμάνι του Ρεθύμνου. Το έργο της θωράκισης του Ρεθμιώτικου Λιμανιού επιλέγει ανάμεσα σε 33 έργα του Υπουργείου Ναυτιλίας για να χρηματοδοτηθεί με 17 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, όπως ανακοίνωσε το πρωί από το Ρέθυμνο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπεύθυνος για το Νότιο Αιγαίο, Μανώλης Κουτουλάκης. Η πόλη έχει πληρώσει πολύ ακριβά λάθος αποφάσεις του παρελθόντος και κυρίως κακές κατασκευές. Για να μπορούμε να αναπτύξουμε την πόλη και να συζητήσουμε για την περαιτέρω ανάπτυξη, πρέπει να τη θωρακίσουμε, είναι εκτεθειμένη στον καιρό, για να μπορέσουμε να επενδύσουμε πάνω σε πράγματα τα οποία θα την κάνουν πιο ελκυστική, πιο λειτουργική και ασφαλής. Το 2022 θα είναι πράγματι μια χρονιά υποδομών για την περιοχή μας, υλοποιείται και νομίζω ότι επίσης αυτό το έργο είναι κάτι το οποίο θα μείνει για τις επόμενες δεκαετίες και θα δώσει μια άλλη αναπτυξιακή πνοή για το Ρέθυμνο. Γιατί δεν θωρακίζουμε μόνο το λιμάνι, θωρακίζουμε στην ουσία τον μνημιακό πλούτο του ιστορικού κέντρου και προστατεύουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που δεν συμβαίνουν συχνά, αλλά όταν συμβούν όμως δημιουργούν τρομακτικά αποτελέσματα. Το Υπουργείο Ναυτιλίας, υιοθετώντας επίσης την ολοκληρωμένη πρόταση του Λιμενικού Ταμείου και της Δημοτικής Αρχής, επιχειρεί να μετατρέψει το λιμάνι και γενικότερα το Ρέθυμνο ως μια περιοχή πρότυπο, εντάσσοντάς το στο πρόγραμμα του Πράσινου Λιμανιού. Μάλιστα, θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος Νέαρχος με 200.000 ευρώ η μελέτη. Χρηματοδοτούμε λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά την πρότυπη αυτή μελέτη για την αειφορική διαχείριση του λιμένα. Όχι μόνο στο κομμάτι της λιμενικής λειτουργίας, αλλά στη σχέση πόλη-λιμένα που είναι πάρα πολύ σημαντική, με πράσινες παρεμβάσεις μηδενικού αποτυπώματος. Θα υλοποιηθεί προκειμένου να συμπλέψει και αυτό στην όλη προσπάθεια που γίνεται από την πόλη στο να πράσινίσει μέσα σε εισαγωγικά η οικολογική συνείδηση, δηλαδή να δοθεί και στη χερσαία ζώνη και να φρουκαστεί όλη την προσπάθεια και τα βραβεία που παίρνει ο Δήμος για τη Smart City και για την οικολογική συνείδηση που είναι πολύ απαραίτητη για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Στη συνάντηση με τους θεσμικούς του Ρεθύμνου έγινε λόγος και για τη χρηματοδότηση έργων για την αναβάθμιση των λιμανιών και αλλιευτικών καταφυγίων στην Αγία Γαλήνη και τον Παλί, την ίδια ώρα που ο Μανώλης Κουτουλάκης επανέλαβε την απόφαση του Πρωθυπουργού να ενισχύσει το μεταφορικό ισοδύναμο της Κρήτης, στηρίζοντας με 8 και πλέον εκατομμύρια ευρώ τους κτηνοτρόφους του νησιού για το 2022.